Τώρα, να πω και ένα άλλο παράδειγμα, παιδιά. Και στο γήπεδο εκεί στην Εξέδρα το άκουγα από κόσμο και στο ραδιόφωνο στην εκπομπή που κάνουμε τον Νίκο το ακούσαμε. Πριν τον αγώνα, ας πούμε, παράδειγμα για τον Μπέλκα. Τώρα παίζει ο Μπέλκας βασικός κλπ. Κλπ. Και ήταν από τους καλύτερους παίκτες. Σωστό. Παίζει ο Μασούρας βασικός που δεν είναι βασικός, τουλάχιστον με την Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου. Από τους πιο σίγουρους για την Ο ενδεκάδα. Ήταν χθες, Μάνταλος μάλλον. που είναι συνήθως στον πάγκο της ΑΕΚ, από τους καλύτερους παίκτες θες. Θέλω να καταλήξω στο ότι ένας ομοσπονδιακός προπονητής επιβάλλεται λόγω συνθήκων να σκέφτεται πολύ διαφορετικά από ότι ένας προπονητής σε ένα σύλλογο που έχει την πολυτέλεια του να δουλεύει με τους παίκτες του σε καθημερινή βάση. Ο Πέλκας ξέρει το σύστημα της Εθνικής, ο Μασούρας ξέρει, ο Μάνταλος ξέρει, γιατί είναι παιδιά που βρίσκονται το πολύ μία εβδομάδα πριν από τη σέντρα κάθε αγώνα. Οπότε γι' αυτό ξεκίνησε ο Πέλκας και δεν ξεκίνησε ο Κωνσταντέλιας και ξέρω εγώ δεν ξεκίνησε κάποιος άλλος. Εγώ αυτή είναι η γνώμη μου, δικαιολογώ τον Μπογιέτ και προσυπογράφω σε αυτό, έτσι. Αλλά θέλω να πω ότι ο περισσότερος κόσμος, καλός ή κακός, Πού να τον εξηγήσεις κρίνει τώρα με αυτά. βάση τη συλλογική του προτίμηση και αυτά που βλέπει στο πρωτάθλημα. Και έχω ξαναπεί και Τώρα. τελειώνω, δεν είναι PlayStation. Έτσι. Εδώ. Έχει λογική αυτό. Ο Πέλκας και ο Μασούρας έχει λογική. Εγώ μπορώ να δώσω την δική μου ερμηνεία και θέλω να το συζητήσουμε. Εγώ όταν είδα την εντεκάδα, Κουρμπέλης και δύο δεκάρια, με ανάποδα πόδια, δηλαδή Μάνταλος αριστερά εσωτερικός, με δεξί πόδι, Πακασέτας δεξιός εσωτερικός με αριστερό πόδι. Λέω ότι εδώ έχεις ένα χαβ λιγότερο. Τι έχει ο Πέλκας και ο Μασούρας, πολύ καλό, εκτός από το επιθετικό κομμάτι, το αμυντικό κομμάτι. Άρα αυτοί οι δύο κερδίζεις δύο μαρκαρίσματα που χάνεις από ένα χαβ. Οπότε πάμε στο κομμάτι, γιατί αυτοί βλέπουν μπάλα, περισσότεροι. Όταν έχει ομάδα, αλλά κανείς ελάχιστοι δεν σκέφτονται όταν χάνει την μπάλα τι θα κάνουμε. Όλοι βλέπουν την μπάλα όταν έχει η ομάδα του την μπάλα στα πόδια. Ήταν πανέξυπνο αυτό που έκανε με τον Μπέλκα και τον Μασούρα στι πλευρέ. Γιατί και ο ένα και ο άλλο φημίζονται, και όχι άδικα, ιδιαίτερα ο Μασούρα, περισσότερο θα έλεγα, για το μεσοαμυντικό παιχνίδι. Κάνουν πάρα πολύ καλέ άμυνε. Να πω για τον Μπέλκα, το πέναλτι που κερδίζει και τον γκολ που βάζει. Βγήκε και ο πεθερό του τώρα, μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο, θα σου πω τώρα. Ο Μάρδα, θα πούμε. Ο οποίος ήταν βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ, ρε Μάρδα, ρε Μπούζο, την πεθερά θα βγάλεις. Πού να ξέρει ο άλλος. Η πεθερά πριν ένα χρόνο βγήκε και είπε: Το παιδί δεν το θέλουν στον ΠΑΟ, το θέλει ο κύριος Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό. Εμείς από την πεθερά το μάθαμε. Κρυφάκουσα εγώ σε κάτι κυρίες που μιλούσαν εκεί, έξω από το Λευκό Πύργο. Ο Πέλκας είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Διότι το γκολ που βάζει, η έκρηξη που κάνει και η εκπληκτική πάσα του Μασούρα έτσι. Αλλά και το πέναλτι που κερδίζει, ότι φεύγει στα πρώτα 6-7 μέτρα πολύ ταχύτατα και κερδίζει το πέναλτι το ανόητο που έκανε ο άλλο, δηλώνει ότι είναι σε καλή κατάσταση εν ώψη μεταγραφή. Και ο Μασούρα έκανε από τα καλύτερα παιχνίδια στο κομμάτι και το επιθετικό. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι στη Γεωργία την Τρίτη, εδώ δεν ξέρω το ρεπορτάζ τι λέει, να εξαντλήσουμε λίγο τα του αγώνα του χθεσινού, του χθεσινού, ναι. Και να πάμε μετά με την Γεωργία. Το βοήθησε και ο αντίπαλος coach. Στην ερώτηση του Γιάννη, ναι. Απάντησε σήμερα ο Πέλκας το πρωί. Και λέει, το Πέλκας. Ναι, το συζητήσαμε, λέει για τη χημεία των παικτών. Και λέει, ναι, το συζητήσαμε για τις κινήσεις μας στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει καλή χημεία μεταξύ μας. Και μετά από καιρό ξέρουμε ο ένας τις κινήσεις του άλλου και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό. Και ο Μασούρας απαντάει. Το έχουμε συνεννοηθεί το πώς θα παίξουμε απέναντι ο Πέλκας, εγώ απέναντι στον Πέλκα. Είμαστε wingers και προσπαθούμε να κλείνουμε προς τα μέσα και να γεμίσουμε την περιοχή. Ξέραμε τι έπρεπε να κάνουμε. Οι μικρές επιτυχίες που μας έδωσαν αυτοπεποίθηση μας έκαναν να γνωρίσουμε τους εαυτούς μας. Η απάντηση το είπανε και οι ίδιοι, ναι. ήρθε από τους ίδιους.